Γεια σας. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω να σας πω για το πώς ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τη ζωγραφική. Καθώς παρατηρούσα τη μικρότερη αδερφή μου να ξεφυλίζει ένα περιοδικό της Άριελ και να βλέπω στα μάτια της πόσο πολύ θέλει να της μοιάσει, ξαφνικά της λέω, ξέρεις κάτι, μπορώ να σε κάνω να μοιάσεις με την Άριελ, η οποία ήταν περίπου στην ηλικία των 4,5 με 5 χρονών. Και αυτό έγινε ως εξής. Μου λέει αλήθεια, της λέω ναι φυσικά. Οπότε αρπάζω τους μαρκαδόρους μου, τους ανοίγω μπροστά και το υπόλοιπο ήταν περίπου 1 με 2 ώρες σκληρής ζωγραφικής πάνω στο σώμα της μικρότερης αδερφής μου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε καμία σχέση με την Άριελ, ούτε και με την αδερφή μου. Και αυτό το καταλάβαμε γιατί άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο η μητέρα μας. Και με το που αντίκρισε αυτό, έβαλε τα γέλια και τα κλάματα ταυτόχρονα. Αυτό ήταν μια αντίδραση που σίγουρα δεν με αποθάρρυνε να συνεχίσω να εκφράζομαι μέσα από τη ζωγραφική. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχω κάνει μέχρι και σήμερα. Θεωρώ ότι είναι τρομερά δύσκολο να προκαλέσεις τέτοιου είδους συναισθήματα με τόσο έντονα κοντράστ στους ανθρώπους. Οπότε είναι κάτι το οποίο ακόμα το αναζητώ και προσπαθώ να το βρω. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους γύρω μας. Ταξιδεύω αδιάκοπα τα τελευταία 4,5 με 5 χρόνια και έχω καταφέρει να δημιουργήσω ένα αόρατο δίκτυο ανθρώπων με τους οποίους έχουμε αποκτήσει ένα μόνιμο δεσμό. Το τατουάζ είναι μια μορφή τέχνης, ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα στο σώμα του άλλου. Όσον αφορά τη ζωγραφική, είναι ένα μέσο έκφρασης το οποίο ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφράσει με απόλυτη ελευθερία τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του και τα συναισθήματά του. Βέβαια, αν δεν υπάρχει ο θεατής για να επικοινωνήσει με το έργο, είναι σαν να μην έχει ολοκληρωθεί το έργο. Έτσι καταλήγουμε και πάλι στο ίδιο σημαντικό συμπέρασμα. Πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι στην πορεία της ζωής μας. Κάπου εδώ σημαντικό θα ήταν να αναφέρουμε το μότο μου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία μου και τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι ταιριάζει ως ένα βαθμό με τη φιλοσοφία Ubuntu. Το μότο μου είναι Give me trust, give you scratch. Σε πολλές μορφές τέχνης, έτσι και σε αυτήν, προηγείται της δημιουργικής πράξης ένα στάδιο επικοινωνίας μεταξύ δύο ή και περισσότερων ανθρώπων. Αλλά είναι μια πορεία αφίδρομη. Λαμβάνω τα ερεθίσματα, τα συζητάμε, τα σχεδιάζουμε και εγώ καλούμαι να είμαι όσο γίνεται πιο ανοιχτός και να καταφέρω να μεταφράσω τις σκέψεις και τις ιδέες σε εικόνα. Αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο όταν σταματήσει να γίνεται θα πρέπει να σταματήσω και εγώ να κάνω αυτό που κάνω. Είναι αυτό που μου δίνει πνοή να ξυπνάω κάθε μέρα και να θέλω να γίνω καλύτερος και καλύτερος. Η τέχνη του τατουάζ έχει τη δική της εξελικτική πορεία. Ξεκινώντας από μία έκφραση μη κοινωνικά αποδεκτή, καθώς αντανακλούσε το περιθωριακό, το απαγορευμένο, το παράνομο. Είχε ως τέχνη ένα βαρύ κοινωνικό φορτίο, το οποίο εξελικτικά έσπασε. Τα τελευταία χρόνια, βλέποντας διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές αρχιτεκτονικές, διαφορετικά αρώματα, διαφορετικές γεύσεις, κατάλαβα ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί. Αλλά όλοι μαζί είμαστε ένα όμορφο σύνολο. Εδώ αξίζει να αναφέρω μια εμπειρία μου πριν περίπου 2 χρόνια και όταν ήμουν on the road για περίπου 8 με 9 μήνες και είχα αποφασίσει να αλλάζω πόλη ή χώρα ανά μία εβδομάδα. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσω μια μορφή ρουτίνας ή pattern κάθε Κυριακή να βρίσκομαι σε ένα αεροδρόμιο ή σε ένα σταθμό ώστε να αλλάξω μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Με το που φτάνω στο Παρίσι αφήνω τα πράγματά μου κατευθείαν στο shop γιατί δεν είχα χρόνο να δω το χώρο που θα μείνω διότι με περίμενε ένας άνθρωπος ο οποίος μου είχε βάλει ένα βαρύ φορτίο να λύσω, να φτιάξω ένα σχέδιο για εκείνον. Και ήμουν τόσο χαρούμενος που τα είχα καταφέρει που ανυπομονούσα να τον δω, να του πω κοίτα τι έφτιαξα για σένα. Οπότε με το που έρχεται και του δείχνω τι έφτιαξα και είδα τη χαρά στα μάτια του, ήταν τόσο δυνατό αυτό το συνέστημα που του λέω πολύ ωραία που τα καταφέραμε μέχρι εδώ, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτό για να βγει πάνω σου χρειάζεσαι 4,5 με 5 ώρες. I am because you are. Αυτό δεν ήταν
μια απάντηση, αλλά ήταν κάτι που ήθελα να προβληματίσει αρκετά. Ελπίζω να τα κατάφερα. Give me trust, give me scratch. Ευχαριστώ πολύ.